Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Χθες βράδυ εξέδωσε νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, αυτή τη φορά για να δεσμεύσει παράτυπα μεγάλη περιοχή που εμπίπτει στα οικόπεδα 1, 5, 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΣ για έρευνες από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρπαρός. Άμεση ήταν η αντίδραση της Λευκωσίας. Αμέσως μετά την έκδοση της οδηγίας προς τους ναυτιλωμένους έχουμε προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας που ακυρώνουμε αυτό που επιχείρησε η Τουρκία να κάνει. Την ίδια στιγμή έχουμε ήδη προβεί συνέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. Τις τουρκικές προκλήσεις κλήθηκαν να σχολιάσουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας. Οι προκλήσεις, όσο ενοχλητικές και αν είναι, είναι διαχειρίσιμες. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο διεθνές δίκαιο. Η δουλειά των Υπουργών Εξωτερικών είναι να την βοηθήσουν να καταλάβει τις υποχρεώσεις της. Η γεωτρήση πάντως στο οικόπεδο 11 συνεχίζεται κανονικά και αυτό κατά τη Λευκωσία αποτελεί την καλύτερη απάντηση. Δεν θα κάνουμε, αν θέλετε, τη χάρη στην Τουρκία να δημιουργήσουμε σε ένα δημόσιο επίπεδο μια κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που δεν υφίσταται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha News Life, η Λευκωσία είναι πλήρως ικανοποιημένη από τη γαλλική προσέγγιση, όπως εκφράστηκε από την Υπουργό Άμυνας της χώρας κατά τη χθεσινή της επίσκεψη. Όπως μας μεταφέρουν διπλωματικές πηγές, η κάθοδος της Florence Parly και η επιθεώρηση της γαλλικής φρεγάτας που έπλεσε κυπριακά νερά τη στιγμή που η Total έβαζε τρυπάνι στο οικόπεδο 11, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή θα συνεχίσει, καθώς το Παρίσι έχει τα μάτια του στο γεωτρύπανο West Capella. Στη Λευκωσία δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και από την εταιρεία Total τις επόμενες ώρες.